στο γήπεδο Πανδριατικού. Μόλις τελείωσε ο αγώνας, στο ντέρμπι μεταξύ Πανδριατικού και Ερμή, με νικητή του Πανδριατικού. Κόουτς, πώς είδες τον αγώνα και αθλητικά σήμερα ο Πανδριατικός είναι πρωταθλητής? Καλησπέρα για μένα. Ένα δύσκολο την αρχή του πρωταθλήματος. Ο σκοπός μας ήταν το πρωτάθλημα, αρχής εξ αρχής. Νομίζω ότι ήρθε, αδικήσαμε λίγο τους αθλητές μας στα τελευταία παιχνίδια, δεν μπορούσαμε να είμαστε πρωταθλητές πολύ πιο νωρίς. Αλλά όλα καλά, τέλος καλά, όλα καλά. Η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα 18-19 της πέμπτης χρονικής διάρκειας 17-18, νομίζω και δίκαια. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, πιστεύω ότι θα λέγαμε ότι μας αδικεί λίγο το σκόρ, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει μια γκολ ακόμα σίγουρα. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες στο πώς να τελειώσει το παιχνίδι πιο και νωρίς. Δεν παίρνουν όλα, αγχωθήκαμε στο τέλος. Αυτή είναι η ομάδα. Πιστεύω ότι δίκαια και οι μιλιγούνε σε αυτή τη θέση που είναι. Δεν σα κρύβω βέβαια ότι μπερδεύτηκα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι σε ποιον θα δώσω οδηγίες, γιατί είδα με τις έξι παίκτες από την πλευρά του Πανθρεατικού που έπαιζαν στην Ελλήνικη πέρυσι. Βέβαια φέτος. Αλλά αυτά. Διακρίνουμε κάποια συγκίνηση, coach? Κοιτάξτε, είμαι 5 χρόνια στο Πανθρεατικό. Έχουμε πάρει 3 πρωταθλήματα και μία χάσαμε το πρωτάθλημα στα Μπαράζ. Νομίζω ότι στατιστικά νομίζω αυτό λέει όλα. Και τους περισσότερους τα έχουμε πάρει μαζί με τους παίχτες. Εντάξει, δεν ξέρω, επειδή έχω πάρει κάποιες αποφάσεις για του χρόνου και ίσως δεν είμαι και στην ομάδα, γενικά δεν ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο του χρόνου, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρωτάθλημα για μένα. Βγάζουμε την είδηση τώρα. Όχι, μα το ξέρω. Οι περισσότεροι που έχουν μιλήσει μαζί μου έχω συζητήσει και ξέρω ότι υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει το χρόνο. Δεν είναι θέμα, δεν είναι κρυφό. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση αν υπάρχει κάποιο πλάνο ήδη για την επόμενη χρονιά. Παιδιά, αυτά θα τα πούμε αργότερα. Αν είμαστε εντάξει, πρωτάθλημα υγιής, να γιορτάσουμε λίγο το πρωτάθλημα. Εγώ δεν το είπα πλούσιο. Νομίζω ότι υπάρχει. Το ξέρω οι περισσότεροι. Coach, ξεκίνησε ο Πανθρεατικός, εντυπωσίασε στην αρχή. Αναφυσβήτητα έχεις πολύ καλούς παίκτες, έμπειρους παίκτες με αξία. Πάγκος πάρα πολύ καλός στο κουτσάρισμα. Αναφυσβήτητα και αυτό το ξέρουμε χρόνια. Κάποια στιγμή η ομάδα κάνει κάποια κοιλιά. Αυτό πού οφείλεται, γιατί εντυπωσίασε αρνητικά το φίλαθλο κόσμο της Αρκαδίας. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Το πρόβλημα μας φέτος δεν ήταν ότι αν υπήρχε ικανότητα ή όχι. Ήταν πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρο συνεχώς στα παιδιά. Γιατί αν κάποιοι παίκτες μπορεί να είναι λίγο κουρασμένοι και κορισμένοι ουσιαστικά με τον πολιτισμό, πρέπει να τους δίνει συνεχώς κίνητρα για να μπορέσουν. Νομίζω ότι στο πρώτο γύρο ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά. Και αγωνιστικά είμαστε πολύ καλοί και με τις κομμή των βαθμών είμαστε πολύ σωστοί. Εκτός από τις δύο ήττες δηλαδή, που κάναμε στη Μελιγό και στον Αγιαντρέα, πιστεύω η ήττα από τον Αγιαντρέα θα μπορούσε να είχαμε αποφύγει. Γιατί δεν λέω για τη Μελιγό, γιατί στο πρώτο παιχνίδι με την Ερμή είμαστε πολύ κακοί. Πιστεύω όμως ότι επειδή επηρέασε και τα καινούργια παιδιά που μπαίνανε σιγά σιγά στην ομάδα, χάνονταν λίγο η χημεία, κάποια πράγματα δηλαδή δεν γινόταν όπως θέλαμε. Θέλω να τονίσω ότι ίσως και η χειρότερη στιγμή της πορείας μου στο Πανθρεατικό ήταν το 4-1 που χάσαμε από το Λεβίδι. Δεν έχουμε ξαναφέρει τις αγκόλες εγώ μου προπονητής. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Αιγαία, φαντάζομαι γιατί τέσσερις αυτές ήττες, αν θέλεις, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό δεν είναι ανταποκρίνεται στην εικόνα. Έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι και όχι να χάσουμε ένα 3, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Πιστεύω όμως ότι η συμμετοχή των μικρών παιδιών, λίγο η χημεία που χάθηκε, πιστεύω ότι μπορεί και να παίξει το ρόλο. Έχασε τα παιχνίδια του Άστρος, αλλά κέρδισε επέκταση από ό,τι καταλάβαμε. Και από πέρυσι είχαμε κερδίσει επέκταση. Αυτή η παιδιά που παίξανε φέτος, λέει σήμερα λοιπόν ο Κωνσταντίνος ο Δικαίος, ο οποίος έχει τραυματιστεί με τη σχολική ομάδα μισή εβδομάδα, ο οποίος όλη τη χρονιά παίξε βασικό στόπερ. Ο Ηλίας Αλοπογιάννης, ο οποίος είναι δεύτερη χρονιά που παίζει βασικό. Ο Δημήτρης ο Καψάρης που μπήκε αλλαγή στα τελευταία λεπτά, στα επόμενα δύο παιχνίδια ήταν βασικό μαζί με τα άλλους τρεις που ήταν στον πάγκο. Η ομάδα έχει από πίσω πάρα πολύ ρόστερ, πολύ ψηλό και με καλή ποιότητα. Έχει συνέχεια ο Πανθρεατικός. Τώρα, αν μην με ρωτάτε για τη συνέχεια του χρόνου, θέλει συζήτηση, θέλει μελέτη και θέλει πολλά πράγματα ακόμα. Κλείνοντας. Αλλά αποδείχθηκε φέτος περίτρανα για κάποιους που χρεοκροτάγανε αρνητικά σε κάποιες ήττες. Και εγώ προσωπικά και τα παιδιά θέλουμε να τους ευερώσουμε και το πρωτάθλημα. Ότι και πολύ ταλέντο υπάρχει και οι αξίες είναι διαχρονικές. Αυτά τα παιδιά που πήραν από το 2013 παίρνουν το πρωτάθλημα και το 2018. Κλείνοντας, coach, να σε ρωτήσω, πιστεύεις, μάλλον ποιες ομάδες που σε εντυπωσίασαν θετικά και ποιες αρνητικά φέτος το πρωτάθλημα που αναμφισβήτητα, όπως είπε και ο coach του Ερμή, ο Γιώργος Καραγιάννης, ήταν πιο καλό από το πέρυσι? Διαφωνήσουμε αυτό.
Πιστεύω ότι είναι χειρότερο το πρωτάθλημα φέτος. Γιατί δεν υπήρχε καμία ομάδα δεν ήθελε το πρωτάθλημα ουσιαστικά. Δηλαδή να πεις ότι πάω για πρωταθλητισμό να κάνω κάτι. Πέρυσι υπήρχαν δύο ομάδες, βέβαια στην πορεία ήταν πολύ ανώτερο το Λεωνίδη, γι' αυτό και δεν μας άφησε περιθώριο να κυνηγήσουμε το πρωτάθλημα. Φέτος νομίζω ήταν πολύ καλό το πρωτάθλημα. Γενικώς. Και πιστεύω η δικιά μας ομάδα, αν υπήρχε ένας πιο υψηλός ανταγωνισμός, θα ήταν λίγο καλύτερη από ό,τι όπως τελειώσαμε τη χρονιά. Εγώ μεγάλωσα διαφορετικά ποδοσφαιρικά, σε γήπεδο με χώμα, που πήγαινες να παίξεις μπάλα και δεν ήξερες αν θα βγει σώος ή όχι. Με διαιτητές που δεν υπήρχαν στο γήπεδο, φαντάζομαι τα θυμάσαι κι εσύ. Τώρα έχουμε περάσει μια άλλη φιλοσοφία του παιχνιδιού. Έχουμε περάσει στη γενιά του 50. 50 ευρώ για να παίξω ένα παιχνίδι. Χωρίς όμως να ξέρουμε, ταξίζει αυτό τα λεφτά να παίξει. Υπάρχει φιλοδοξία για αυτό το παίχτη που δίνει η ομάδα αυτά τα λεφτά. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει. Αν δεν σταματήσει άμεσα, το πρωτάθλημα θα κυλάει συνεχώς. Και ευχές για το Πάσχα, για το φίλο κόσμο, για τους φίλους. Καταρχήν είναι καλό Πάσχα σε όλους και στους παίχτες μου, γιατί σταματάμε τώρα για δύο εβδομάδες. Σε όλους τους ποδοσφαιρικούς φίλους της Αρκαδίας και όχι μόνο. Εύχομαι να περάσουν όλοι καλά, με υγεία. Και εμείς αναμένουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια να τελειώσουμε το πρωτάθλημα χωρίς τραυματισμούς και χαρούμενοι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.